τέλος πάντων, σε αυτό το σημείο λέω να κάνω, να το γυρίσω σε short speaking. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι βασικά έχω πάρα πολλά να σας πω. Λοιπόν, αρχικά να πω κάτι μάλλον αρνητικό. Δεν θα μπορώ να κάνω πάνω από ένα με δύο βίντεο την εβδομάδα, γιατί ξανά άνοιξε η εταιρεία που δουλεύω και θα έχουμε πολλές παραγωγές. Fingers crossed. Και ναι, δεν ξέρω, δεν θέλω να απογοητεύσω κανέναν, οπότε απλά το λέω. Αυτό. Ότι μπορεί να μην έχω πολύ συχνά βιντεάκια. Σίγουρα θα κάνω και άλλα lullaby style τραγούδια, γιατί πραγματικά γουστάρω. Ήθελα πολύ να κάνω τις προηγούμενες μέρες πριν τελειώσει η καραντίνα βιντεάκι, αλλά δεν μπορούσα γιατί χτες, Κυριακή, 10 Μαΐου, 10, ναι, 10, είχα session για τις δεύτερες φωνές με το συγκρότημά μου, και επειδή ο ψιθύρος κάνει πάρα πολύ κακό, δεν ήθελα να κάνω βίντεο που θα ψιθυρίσω γενικά τις προηγούμενες μέρες. Γενικά το δεν προσέχω τη φωνή μου όσο μπορώ. Λοιπόν, κάτι ακόμα. Παρατήρησα ότι με ρωτάτε πράγματα, κάποιοι έχετε καταλάβει, με έχετε δει, ξέρω εγώ, κάπου λίγο πριν. Τέλος πάντων, μου κάνετε ερωτήσεις στα comments, με έχετε βρει κάποιος στο Instagram και μου κάνετε ερωτήσεις. Και επειδή γενικά μου γίνεται ένας χαμούλης, και αλήθεια είναι ότι το Instagram μπορεί να μην έχω πολλούς followers, αλλά είναι γενικά, έχω πολλά notifications και έχω πολλά μηνύματα στα οποία απαντάω από φίλους, από φίλους στο εξωτερικό, από ανθρώπους που δεν ξέρω, από, γιατί πάντα για την υποκριτική, για τα παραγωγικά. Είναι γενικά busy το προφίλ μου και τα προσωπικά εννοώ φίλους και τέτοια, ειδικά τώρα με την καραντίνα. Ελπίζω να μην ακούσει και ψωνίστικο. Δεν το πάμε με κανέναν τέτοιο τρόπο. Λοιπόν, έλεγα ότι επειδή μου κάνετε, ξέρω εγώ, ερωτήσεις και δεν ξέρω να σας καλύπτω και μπορεί να ξεχάσω κάτι, να δω κάποιο μήνυμα και να το ξεχάσω να απαντήσω και όλα αυτά, σκέφτηκα, αν θέλετε, και μιας και σαν κάτι σαν celebration, επειδή είμαστε και εγώ παρακολουθώ πάνω από 100 άτομα, αν θέλετε να κάνουμε κάποιο Q&A. Οπότε δεν ξέρω πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Στείλτε μου τις ερωτήσεις σας στο Instagram όσο με έχετε βρει ή στα comments από κάτω και εγώ θα αν δεν είναι, ξέρω, κάτι πάρα πολύ προσωπικό ή κάτι ή κάτι που θα με κάνει νιώσω άβολα ή κάτι που θα με προσβάλλει, θα τις απαντήσω, θα σας αναφέρω κιόλας. Έχω επίσης πάρα πολλές ιδέες για νέα βιντεάκια που θέλω να κάνω, έρχονται σιγά σιγά. Θα συνεχίσω με τα τραγουδάκια και κάποια καινούργια πράγματα που έχω σκεφτεί. Γενικά η λογική μου, όπως σας είπα, είναι να κάνω πράγματα που εγώ θα ήθελα να δω. Αυτό. Τώρα που το σκέφτομαι, μπορώ να κάνω και τα πάνω στη κουτάκι. Το μαλλί μου, ειλικρινά, να ξέρετε, δεν είναι αχτενιστό. Βασικά ποτέ δεν χτενίζεται. Απλά είναι λίγο τρελιάρικο. Απλά βλέπω ότι μπορεί να φαίνεται ότι πετάνε τριχίδια από παντού. Ναι, ψιλοπετάνε, αλλά είναι λίγο ανέμελο. Αλλά δεν ξέρω. Ενώ αυτό είναι το φυσικό. Sorry, παιδιά. Αν ενοχλεί κάποιον, επειδή ξέρω ότι
Ξέρω κάποιοι. Μπορεί να σας ενοχλεί να βλέπετε τριχούλες να πετάνε. Και ναι, δόξα σε Θεός. Έχω πολλές. Πολλά μαλλιά. Anyway, συνεχίζω με το tapping. Είμαι λίγο awkward, παιδιά, για καπέλο, συγγνώμη. Απλά δεν ξέρω, τρέφω λιγάκι. Είναι νομίζω το δεύτερο κανονικό βίντεο που δείχνω το πρόσωπό μου. Και απλά ήθελα να σας ευχαριστήσω που όλα τα comments από κάτω ήταν πολύ ενθαρρυντικά, πάρα πολύ ενθαρρυντικά, πραγματικά με κάνατε να νιώσω πολύ 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 οικία, πολύ οικία, και ήταν positive, πολύ positive το feedback που πήρα. Δεν ξέρω, είναι ένα από τις μεγαλύτερες χαρές να μπορείς να προσφέρεις σε κάποιον κάτι που τον βοηθάει. Φλιαρώ. Δεν ξέρω, νομίζω θέλω να σας δίνω μεγάλες διάρκειες βιντεάκια και προσπαθώ να το κάνω extend τώρα, γιατί δεν έχω προετοιμάσει κάτι και δεν θέλω να αλλάξω θέμα και έχω μόνο 7 λεπτά μέχρι να φτάσω. Οπότε αυτό το summit up το σημερινό ήταν είναι να δημιουργώ πανικό, ξέρω εγώ, γύρω μου με αφρούς και τέτοια, να αναστατώ με τη θάλασσα και μετά θα βάζω τα μισά μου αυτιά μέσα και ακούγεται λες και είσαι μέσα σαν αναψυκτικό. Θα σπάει, να το δοκιμάσετε, έχει πάρα πολύ πλάκα. Λοιπόν, καλό είναι που διώχνω τον τραγικό εδώ πέρα, γιατί μετά δεν θα μ' αρέσει η κοκακόλα και ίσως σταματήσω να παίρνω κιλά. Συνεχίζω και πίνω.
Ευχαριστώ, πραγματικά. Μου δώσατε μεγάλη χαρά και με τα comment και με τους πάνω από 100 subscribers. Ξαναλέω, όχι, το κάνω αυτό για τους subscribers. Αλλά επειδή χάρηκα που έπιασε και λειτουργήσε σε κάποιους ανθρώπους και εγώ στεραν και τους έκανα να χαλαρώσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχονται και άλλα βιντεάκια και αν θέλετε βιντεάκι Q&A ή γράψτε τις ερωτήσεις από κάτω στα comments ή στο Instagram.